πάμε ιερά πέτρα στο δεύτερο μέρος της εκπομπής μας. Αφορά ρεπορτάζ πρωτογενή τομέα. Καμπανάκι κινδύνου κρούν εκεί η παραγωγή θερμοκηπιακών καλλιεργειών. Η παραγωγική διαδικασία συνεχίζεται κανονικά, διεξάγεται με όλα τα έξοδα καλλιέργειας. Την ίδια ώρα βέβαια η τελική διάθεση των προϊόντων μειώνεται. Δεν πάνε καλά τα πράγματα. Οι άνθρωποι εκεί συνέταξαν και μία επιστολή. Θα μιλήσουμε με τον κύριο Γιάννη Γαϊτάνη, πρόεδρο του Ενιαίου Αγροτικού Συλλόγου Ιεράπετρας. Κύριε Γαϊτάνη, να σε ευχαριστήσω για ακόμα μία φορά για το σχόλιο και την παρέμβασή σας. Εγώ ευχαριστώ πολύ, γιατί θέλαμε να ενημερώσουμε τον κόσμο για τις ενέργειες και τα προβλήματα που έχει ο πρωτογενής τομέας, που είναι πολύ σημαντικά, με ένα έγγραφο που απευθυνόμαστε στον Επίτροπο Γεωργίας, στα μέλη των Επιτροπών και στους ευρωβουλευτές μας. Και κρούμε τον κούδωνα, τον κόδωνα του κινδύνου για τις επιπτώσεις που έχει ο κορονοϊός και δει στα κοιτοπτικά, αλλά ειδικά όμως από τον όχι οι κανονικούς ελέγχους, από τους μη κανονικούς ελέγχους που γίνονται στις εισαγωγές, λέτε, σωστά. Εισαγωγές. Για να φτάσουμε λίγο στις εισαγωγές, να μας πείτε λίγο το σκηνικό που διαμορφώνεται αυτή την περίοδο σε θερμοκηπιακές καλλιέργειες, τα κηπευτικά της Ιεράπετρας. Συνεχίζει τη διαδικασία, τα έξοδα τρέχουν, η εστίαση παραμένει κλειστή. Πού πηγαίνουν τα προϊόντα? Ανεβοκατεβαίνουν. Τη μια εβδομάδα είναι το ένα σε μια τιμή που είναι μέτρια τιμή προς κακή και την άλλη εβδομάδα το ίδιο προϊόν είναι στα πετάματα, είναι στα αζήτητα, είναι σε... δεν υπάρχει κάτι σταθερό. Δεν υπάρχει κάτι σταθερό. Δυστυχώς από τη μια μέρα στην άλλη το ένα προϊόν που λέμε ότι πάει να ανεβεί ένα σκαλοπάτι, την άλλη εβδομάδα κατεβαίνει. Μάλιστα. Και αυτό γίνεται συνεχώς εδώ και 2-3 μήνες. Ποια προϊόντα, πρόεδρε, ποια προϊόντα παράγονται αυτό το διάστημα? Όλα τα προϊόντα. Ντομάτα, αγγούρι, πιπεριά, μελιτζάνα, όλα τα κυπευτικά αυτή τη στιγμή είναι στο φούρνο τη παραγωγή του. Ο τζίρος πόσο έχει πέσει σε σχέση με πέρυσι? Πιστεύω, από ό,τι βλέπω και από ό,τι πιστεύω, ένα 40%, για να μην πω παραπάνω. 40-50%. Οι πάγιες υποχρεώσεις πώς καλύπτονται? Οι πάγιες υποχρεώσεις δεν καλύπτονται. Δυστυχώς δεν καλύπτονται. Και δεν υπάρχει και βοήθεια πουθενά. Μια μικρή βοήθεια που δόθηκε, για να μην πω την πω ελεημοσύνη, την προηγούμενη περίοδο και μια υπόσχεση που είχαμε από τον προηγούμενο υπουργό ότι θα έχω μια συνέχεια σε αυτήν τη βοήθεια. Τώρα που αλλάξαμε υπουργό, περιμένουμε αναγωνίως να τον ενημερώσουμε. Αναφέρεστε σε αυτό το αποθεματικό που έχει μείνει στο Υπουργείο. Ακριβώς. Σωστά. Αυτό το αποθεματικό και στην υπόσχεση που είχε δώσει ο υπουργός ο Γεωργίος ο προηγούμενος, ότι θα έχουμε συνέχεια στη βοήθεια, στην ενίσχυση για τα έξοδά μας, για να καλύψουμε μέρος των εξόδων μας. Όχι για να βγάλουμε τα χαμένα, για να πάρουμε τίποτα από το χαμένο εισόδημα, για να καλύψουμε μέρος των εξόδων μας. Μάλιστα. Να πάμε τώρα στις εισαγωγές. Με τι καταγγέλλεται? Απευθυνόμαστε στον Επίτροπο Γεωργίας, στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα και στους ευρωβουλευτές μας, που ήδη το έχουν πάρει οι ευρωβουλευτές μας και ήδη έχουν θέσει ερωτήσεις στο Ευρωκοινοβούλιο και ζητάμε να αναθεωρήσει το θεσμικό πλαίσιο ελέγχου στα φρούτα και στα λαχανικά, δηλαδή να γίνονται οι έλεγχοι πιο πολλοί έλεγχοι στα κυβερνητικά. Έχουμε φτάσει να γίνονται ένα 5-10% σε ντομάτες και κυπευτικά, να γίνονται 5-10% όχι παραπάνω. Και δυστυχώς και σε αυτούς τους μικρούς ελέγχους που γίνονται, φαίνονται ότι υπάρχουν υπολείμματα. Η υπολειμματικότητα είναι μεγάλη. Καταλαβαίνετε ότι αν οι έλεγχοι ενταχθούν και πάνε εκεί που πρέπει να πάνε, 30-40% που πρέπει να γίνονται, τι υπολειμματικότητα θα υπάρχουν και ειδικά από τα εμπορεύματα που παίρνουν από τα κυπευτικά που παίρνουν από Τουρκία. Μάλιστα. Ζητάμε λοιπόν να προστατεύσουμε την υγεία στα του τουρκικά. Έλληνα και του Ευρωπαίου καταναλωτή, ναι, και να προστατεύσουμε και την οικονομική βιωσιμότητα του Ευρωπαίου παραγωγού και του Έλληνα παραγωγού. Γιατί δυστυχώς δεν γίνεται. Με αυτές τις καταστάσεις δεν μπορεί να προχωρήσει παρακάτω. Μάλιστα. Άμεσες παρεμβάσεις ζητάτε. Ζητάμε να αλλάξει το θεσμικό πλαίσιο. Να γίνονται περισσότεροι ένοχοι, αλλά όχι να είναι μέσα από την Ευρωπαϊκή Κοινότητα. Η Ευρωπαϊκή Κοινότητα να θέσει θεσμικό πλαίσιο κατά τέτοιο τρόπο ώστε οι έλεγχοι να είναι περισσότεροι. Να μην αντικατοπτρίζουν το 5 ή το 10%,
αλλά να αντικατοπτρίζουν το 30, 40 και 50%. Με αυτόν τον τρόπο θα μπορεί τουλάχιστον ο Έλληνας καταναλωτής και ο Ευρωπαίος καταναλωτής να ξέρει τι έχει στο τραπέζι του και τρώει. Αυτό θέλουμε. Ζητάμε να ενταχθούν οι ελέγχοι, να γίνουν περισσότεροι οι έλεγχοι των προϊόντων που έρχονται από τρίτες χώρες μέσα στην Ευρώπη και στην Ελλάδα. Γιατί δυστυχώς οι έλεγχοι είναι μηδαμινοί. Αρμόδιο Υπουργείο. Αντιπροσωπεύουν το 5%. Φανταστείτε, δηλαδή, στα 100 κιλά ντομάτες, με λίγα λόγια, τα 5 κιλά ελέγχονται. Το 5% δεν λέγεται παραπάνω. 5 με 10%. Σε αυτό το μικρό έλεγχο βρίσκονται μεγάλες υπολοιματικότητες. Φανταστείτε οι έλεγχοι να πάνε εκεί που πρέπει να πάνε. Φανταστείτε τι υπολοιματικότητες θα υπάρχουν. Από τρίτες χώρες μιλάμε, ειδικά από τρίτες χώρες. Αρμόδιο Υπουργείο είναι το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης. Αρμόδια είναι η Ευρωπαϊκή Κοινότητα. Ευρωπαϊκή Κοινότητα, σωστά. Όχι το Υπουργείο. Η Ευρωπαϊκή Κοινότητα θέτει τα θεσμικά πλαίσια για όλη την Ευρώπη. Ναι. Και δυστυχώς αυτά που έχει θέσει είναι πολύ χαμηλά. Ανάγονται στο 5 με 10% οι έλεγχοι πρέπει να γίνονται στα προϊόντα που μπαίνουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δυστυχώς. Μάλιστα. Πολλοί συνάδελφοί σας αντιμετωπίζουν προβλήματα βιωσιμότητας, κύριε Γαϊτάνη. Οι περισσότεροι. Υπάρχουν κάποιοι που έχουν αφήσει την καλλιέργεια. Υπάρχουν και θερμοκήπια αφύτευτα και αν συνεχιστεί αυτό του χρόνου θα υπάρχουν πολλά αφύτευτα θερμοκήπια. Θερμοκήπια τα οποία δεν θα έχει τη δυνατότητα ο παραγωγός να τα φυτεύσει, δυστυχώς. Μάλιστα, λέει ένας παραγωγός, ένας επαγγελματίας αγρότης, ο οποίος έχει δώσει χρήματα να δημιουργήσει, να κατασκευάσει ένα θερμοκήπιο, μία αναβαθμισμένη υποδομή, η οποία θα είναι άδεια. Αυτό μας λέτε. Άδεια. Είναι τόσο... Φανταστείτε εδώ ένας παραγωγός θερμοκηπίου που παράγει κυπευτικά με τόσα έξοδα και του δίνουν ένα στρέμμα 200 ή 300 ευρώ ενίσχυση. Να βγάλει τι. Δεν φτάνει τα μεροκάματα μια εβδομάδα σε αυτά τα πράγματα. Δηλαδή ήταν κοροϊδία τα λεφτά που παρθήκαν για να ενισχυθούν, υποθέτω, οι αγρότες των θερμοκηπίων στα απορροκυπευτικά. Ήταν κοροϊδία. Κοροϊδία. Το είδε ο Υπουργός, ο κύριος Βορύδης, την προηγούμενη φορά, το είδε και είπε ότι θα το διορθώσει στην επόμενη περίοδο. Έδωσε υπόσχεση. Τώρα αλλάξαμε Υπουργό, μάλιστα. Άντε πάλι τα ίδια. Κύριε Γαϊτάνη, ζητάμε και από τον κύριο, από τον καινούριο Υπουργό, να του κάνω μια ενημέρωση. Το έχουμε ζητήσει και εγγράφως, το ξαναζητάμε και το φωνάζουμε, θέλουμε να το ενημερώσουμε για τα προβλήματα που έχει ο κλάδος μας, τα οποία είναι πολλά και την ενημέρωση πρέπει να την πάρει και από εμάς τους ίδιους. Μάλιστα. Την παίρνει μόνο από τα ψηλά κλιμάκια, αλλά και από τους ίδιους τους αγρότες. Κύριε Γαϊτάν, να σε ευχαριστήσω πολύ για την παρέμβασή σας. Να είστε καλά. Εγώ σε ευχαριστώ. Να είστε καλά.